Πραχανιώτης Νίκος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Εγνατίας Οδού. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στα εγκαίνια του νέου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου από τη Φλόρινα μέχρι την Νίκη. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Άξονα 10. Έχει μήκος 14,5 χιλιόμετρα αυτό που εγκαινιάζουμε. Υπάρχουν δύο ανισόπεδοι κόμβοι, ο ανισόπεδος κόμβος της Φλόρινας εδώ πέρα που γίνονται τα εγκαίνια, ο ανισόπεδος κόμβος Κλινών Καλλινίκης και ο ανισόπεδος κόμβος της Νίκης. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει 9 μεγάλα τεχνικά, 3 γέφυρες, 3 ανωδιαβάσεις και 3 κατωδιαβάσεις και 48 μικρά τεχνικά κυβωτοειδείς και σωληνωτούς εκδοτούς. Ο προϋπολογισμός του έργου έκλεισε τελικά στα 61 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ επί έλατον από τον αρχικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο το έργο έχει γραφτεί στον κατάλογο των καλών πρακτικών και εμβληματικών έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα εξαιρετικό κομμάτι το οποίο θα συμβάλλει στην άνεση αλλά και στην ασφάλεια της μετακίνησης των κατοίκων όχι μόνο της περιοχής αλλά ευρύτερα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Έργο αυτή τη φορά θα επαναλάβω την παρουσία δύο γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Πλημμυρίων. Σηματοδοτεί ακριβώς αυτό ότι προχωράμε τις συνδυασμένες μεταφορές. Εύχομαι πολύ σύντομα να γενιάσουμε και ένα σιδηροδρομικό έργο. Προσπαθούμε και γι' αυτό. Να πούμε ότι η βούληση του Υπουργείου είναι να στηρίξει μικρά, μικρομεσαία έργα στην περιφέρεια. Ήδη ξεκινάμε στο κομμάτι των μεταφορών ένα στρατηγικό σχεδιασμό που πραγματικά θα φανούν οι ανάγκες. Εγώ όχι μόνο λόγω εντοπιότητας, αλλά λέω ότι η περιοχή είναι αδικημένη σε ό,τι αφορά και τις υποδομές. Πεποίθησή μου είναι ότι ο χωρικός αποκλεισμός είναι και κοινωνικός αποκλεισμός. Επομένως, έχουμε να δουλέψουμε σε δύο επίπεδα και στο αναπτυξιακό. Επομένως, έργα που έχουν αναπτυξιακό αποτύπωμα, αλλά και στο κοινωνικό, μικρά έργα που είναι για την μετακίνηση, για την ευχαρίστηση, για την καλή επιβίωση του πολίτη. Και βεβαίως δεν κάνουν και μια πολύ ελκυστική για να προσελκύει και τουρισμό. Η Φλόρινα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνουν πολύ ωραία σχέδια και στο επίπεδο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, πέρα από τα μεγάλα αναπτυξιακά. Σήμερα δεν παραδίδουμε απλά έναν ασφαλή, σύγχρονο και άρτια εκτελεσμένο αυτοκινητόδρομο σε κυκλοφορία. Σήμερα ανοίγουμε ένα δρόμο στην ανάπτυξη, στην διευρωπαϊκή συνεργασία και τη διαβαλκανική συνεργασία και στην εξωστρέφεια. Οι αυτοκινητόδρομοι δεν είναι από μόνοι τους ανάπτυξη, μπορούν όμως να υποβοηθήσουν, να συνδράμουν τις τοπικές παραγωγικές αναπτυξιακές προσπάθειες, ώστε ειδικά σήμερα που το έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη η χώρα μας, να υπάρξουν εκείνες οι δράσεις, εκείνες οι παρεμβάσεις μέσα από συνδυασμένες υποδομές και μεταφορές που θα βοηθήσουν και το επιχειρήν και τον τουρισμό, να ενδυναμωθούν ώστε και η Φλόρινα και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα να αναζητήσουν το βηματισμό τους για την έξοδο από την κρίση. Νομίζω ότι με το έργο που χθες παραδώσαμε, το φράγμα της 30 φιλιάς, με το έργο και το δρόμο που σήμερα παραδίδουμε σε κυκλοφορία, δεν κλείνουμε ένα κύκλο έργων στον νομό της Φλόρινας και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ανοίγουμε τον κύκλο των επόμενων παρεμβάσεων σε σημαντικές δράσεις στον χώρο των υποδομών και των μεταφορών, που σε συνεργασία και με την Εγνατία Οδό και με τους τοπικούς φορείς και παράγοντες, την περιφέρεια, τους δήμους, περιοχής, τα επιμελητήρια, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό δρόμο, ένα σταθερό βηματισμό σε μια κρίσιμη αναπτυξιακή προσπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση των δυνάμεων του τόπου. Λοιπόν, σήμερα γενιάζουμε το δεύτερο αναπτυξιακό έργο, που είναι ο δρόμος Αρμενοχωρίου Νίκης. Είναι η ουρά ενός έργου, έπεται μια συνέχεια για το κεφάλι και το κορμό. Έπεται ο κάθετος άξονας, τον οποίο, όπως σας μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας, σας ενημέρωσε προηγουμένως, έπεται ο σχεδιασμός και η δημοπράτηση του κάθετου άξονα Αρμενοχωρίου Τολεμαΐδας. Είναι αναπτυξιακό έργο, το οποίο έχει προοπτική, αλλά από μόνο του δεν μπορεί να κάτσει, παρά μόνο αν μέσω των δρόμων αυτών δημιουργηθούν προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης. Επίσης, οι δρόμοι δεν πρέπει να είναι κλειστοί, πρέπει να είναι ανοιχτοί προς τα σύνορα, πρέπει να διακινούνται άνθρωποι, εμπορεύματα, ιδέες, πολιτισμοί και οποιοδήποτε προβλήματα
υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών πρέπει να επιβληθούν προς το καλό της κοινωνίας, της Φλόρινας, αλλά και της γείτονα χώρας. Τονούδης Απόστολος, πρόεδρος της Εγνατίας Οδού. Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες ένα έργο το οποίο είναι άρτιο τεχνικά. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει κατασκευαστεί σε λιγότερο από 4 χρόνια, παρόλο που υπήρχαν δυσκολίες και προβλήματα τα οποία τα ξεπεράσαμε όμως. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό το έργο, και για να συνεχίσω αυτό το οποίο είπε ο Σεβασμιότατος, δεν είναι απλώς ένα καλό έργο, είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο και συνηθίζουμε στην Εγνατία κάθε φορά να αναβαθμίζουμε το τελικό μας προϊόν. Είναι ένας δρόμος λοιπόν ο οποίος έχει 2 ανισόπεδους δρόμους, έχει μεγάλα τεχνικά, δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες, έχει την ηλεκτρονική πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων, και βέβαια είναι ένα έργο, σε αυτό θα ήθελα να μείνω, ότι είναι ένα έργο το οποίο θεωρώ ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στην περιοχή. Δεν είναι το ίδιο η ανάπτυξη, δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις. Από εκεί και πέρα οι τοπικές κοινωνίες μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι που πρέπει να το αξιοποιήσει, δημιουργώντας με τα σχέδια ανάπτυξης την ανάπτυξη στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να εγκαινιάσουμε το τμήμα Φλόρινα Νίκη και ελπίζω στο άμεσο μέλλον να είμαστε σε θέση να ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα του υπόλοιπου τμήμα από το Λεμαΐδας Φλόρινας, ώστε να έχουμε έναν ολοκληρωμένο κάθετο άξονα από Εγνατία μέχρι και το μεθοριακό σταθμό της Νίκης. Ενδεχομένως κάποιες ατέλειες που υπάρχουν στο τελείωμα θα διορθωθούν άμεσα. Ευχαριστώ. Ναι, σήμερα νομίζω ότι είναι μια σημαντική στιγμή για την Φλόρινα, για την περιφέρεια και για όλη τη χώρα. Είναι ένας δρόμος στην είσοδο της χώρας και της ενότητας αλλά και της περιφερειάς μας, έτσι όπως πρέπει να είναι. Έγινε ένα βήμα ουσιαστικό. Θέλουμε και άλλα βήματα όμως για να οδηγήσουμε την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας εκεί που ανήκει, δηλαδή στην εξωστρέφεια, με ασφαλή οδικά δίκτυα για τους πολίτες και για τους επισκέπτες. Ήδη, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε δρομολογήσει εξελίξεις. Έχει ανατεθεί στην Εγνατία οδό με δικούς μας πόρους μας, από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης, 800.000 ευρώ η μελέτη, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια που θα ενώσουν την Φλόρινα με την Πτολεμαίδα. Είδαμε ότι αυτό συνεπάγεται. Από παλιά υπήρχε ένα σχεδιασμό, μια προμελέτη που έλεγε ο δρόμο να γίνει από την περιοχή των Βαλτονέρων, αλλά και ξέρω ότι υπάρχουν επισφάλειες και υψηλού κόστου δρόμου, περί τα 400 εκατομμύρια, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν χρήματα. Εμείς μελετάμε ο άξονας να γίνει πιο ανατολικά, με εγκύτητα στο Αμύνδιο και με εξωστρέφεια και προς την Πέλα, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να έχουμε εξωστρέφεια και όχι εσωστρέφεια. Η εσωστρέφεια δεν οδηγεί πουθενά. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους που εμπνευστήκανε το έργο, σε αυτούς που το κατασκευάσανε, αλλά πρέπει εδώ τώρα όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες, ο δρόμος αυτός να αποτελέσει δρόμο που θα ενώνει τα Βαλκάνια, δρόμος ο οποίος θα ανοίγει αγορές και πάνω απ' όλα θα δημιουργεί προϋποθέσεις φιλίας και συνεργασίας. Συγχαρητήρια και πάλι. Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σήμερα, γιατί πραγματικά παραδίδεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος βγάζει εν μέρη από την απομόνωση την Φλόρινα μας, και πιστεύω ότι θα απολαύσουμε μια διαδρομή η οποία οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας δεν την είχαν κατά τα προηγούμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός που έχει η Περιφερειακή Αρχή είναι να βγάλει την Φλόρινα από την απομόνωση και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, όπως αυτό το κομμάτι τώρα που θα παραδώσουμε, προς την Τολεμαΐδα και την Κοζάνη, προς την Δυτική Μακεδονία και το κέντρο, αλλά επίσης να δώσουμε διέξοδο και στους πολίτες προς την Έδεσσα και την Κεντρική Μακεδονία. Θεωρούμε ότι οι στόχοι τους οποίους βάλουμε και βάζουμε είναι εφικτοί και αυτό φαίνεται και από τη βούληση του κυρίου Γενικού, αλλά και σε συναντήσεις που έχουμε κάνει. Όπως ξέρετε, ήδη έχουμε αναθέσει τη μελέτη για να κατασκευαστεί η παράκαμψη του ορυχείου της Βέβης μέχρι και το κόμβο του ξινού νερού. Και αυτό φαίνεται ότι είναι εφικτό τόσο στη βούληση του Περιφερειάρχη αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και ελπίζουμε ότι σε αυτή την Περιφερειακή Αρχή να ξεκινήσουμε την κατασκευή του δρόμου και να γίνουν τα αντίστοιχα εγκαίνια εκεί. Χαιρόμαστε σήμερα που παραδίδουμε αυτό το οδικό δίκτυο.
το οποίο πραγματικά είναι άξιο, άξιο όχι μόνο για την τεχνική κατάρτιση αλλά και τη τεχνολογική υποστήριξη που υπάρχει, αλλά πιστεύουμε ότι η κατασκευή αυτού έδωσε τη δυνατότητα σε πολλές εταιρείες της περιοχής μας να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερη τεχνογνωσία. Συγχαρητήρια σε όλους τους κατασκευαστές και ελπίζω να το απολαύσουν οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της χώρας.